Πριν σκοτωθεί ο μοναχογιός του, ο Γιάννης, στο σπίτι του δασκάλου του Μανώλη του Βάρδα βασίλευε η ευτυχία. Η επικοινωνία ανάμεσα στον μέγιστο αυτό μαντιναδολόγο και στην οικογένειά του γινότανε μόνο με μαντινάδες. Μαντινάδες γλυκές, λυρικές, ερωτικές. Είπε μια μέρα στη Μαρία τη γυναίκα του και της θύμισε την επέτειο. 20 χρόνια σήμερα σου δωκα την καρδιά μου και έχω κουράγιο μια ζωή να σ' αγαπώ, κερά μου. Χίλιοι παρέα να είμαστε, εμένα είναι η χαρά μου να κάθεσαι απέναντι να σε θωρώ, κερά μου. Αργότερα ήρθε ο Χάρος και από κοντά οι πικρές μαντινάδες, όπως αυτή που είπε το αξέχαστο εκείνο απόγευμα που γύρισαν από το νεκροταφείο όπου έθαψαν τον άδικο του σκόπο. Το φως, Μαρία, να αφήσεις ανοιχτό και το κλειδί στην πόρτα, γιατί θα έρθει ο Γιάννη μας απόψε, ο Σάγκε πρώτα. Λίγες μέρες αργότερα της είπε: πρέπει, Μαρία, να σταθεί δίπλα στον ένα ο άλλος, γιατί είναι ο Σταυρός βαρύς και ο Γολγοθάς μεγάλος. Κράτα τη χέρα μου σφιχτά κι εγώ την αδική σου, να με κοντά, ό,τι να κλαις να κλαίω κι εγώ μαζί σου. Αρχαιολόγος ο Νίκος ο Βαρδαλαχάκης από τον Κρουσόνα και έζησε μέσα στην καλή μαντινάδα. Ευαίσθητος και λυρικός, θεωρείται σήμερα από τους μεγαλύτερους μαντινάδολόγους. Όταν σπούδαζε στη Γιουγκοσλαβία, είχε στείλει στην κοπελιά του τη γνωστή μαντινάδα: στο Βελιγράδι αν ερωτάς πώς τα περνώ, κερά μου, ο Δούναβης απού γρικάς είναι τα δάκρυα μου. Τώρα που ήρθανε πιο κοντά, της είπε: στου λεμονιού τα αρώματα λούστηκες όλη κι όλη και γίνει και το σπίτι μου στο έμπα σου περβόλη. Όταν για πρώτη φορά ο κόσμος την άκουσε από εκπομπή μου την Πόπη την Νικηφόρου να λέει μαντινάδες, εσυγκλονίστηκε, γιατί δεν είναι μόνο οι μαντινάδες της, αλλά όπως και η Δέσποινα η Σπανδυδάκη έχει ένα δικό της τρόπο να τις λέει. Θα φύγω μα τη σκέψη μου απάνω σου θα αφήσω, να πω πως κάτι ξέχασα για να ξαναγυρίσω. Μου λείπει η αγάπη σου, συνεχίζει η ανεπανάληπτη Πόπη Νικηφόρου. Μου λείπει η αγάπη σου, στη μοναξιά τρομάζω και από το φόβο μου ό,τι βρω μπροστά μου τα αγκαλιάζω. Τον Φάνη τον Μακρυδάκη δεν τον ξέρω, αλλά μόνο για τις δύο παρακάτω μαντινάδες που είπε στη γυναίκα του, θα ήθελα να τον γνωρίσω και να τον έχω φίλο. Ήθελα να είμαι δάκρυ σου, όταν θα κλαις να βγαίνω, στο δροσερό σου πρόσωπο περίπατο να πιένω. Σαν δάκρυ μες στα μάτια μου σ' έχω και σε φυλάσω, δεν κλαίω για να μη γεννείς δάκρυ και θα σε χάσω. Οδηγός στο ΕΚΑΒ ο Κωστής ο Καραπιπεράκης και είπε μια μέρα στη γυναίκα του: πέτρα σηκώνω βρίσκωσε, πίνω νερό θωρώσε, κι εικόνισμα μες στην καρδιά έχω και προσκυνώσε.